Και είμαστε στον αέρα πλέον. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιάννη. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Τι κάνεις, είστε καλά? Πρώτη φορά με την καραντίνα τα λέμε. Πρώτη φορά με την καραντίνα, ναι. Είμαι ο Γιάννης Μιλιάτσης. Είμαι παρέα σήμερα με τον Δημήτρη τον Φλαμούρη για να κάνουμε μια συζήτηση. Ξέρεις, Δημήτρη, δεν τα λέω συνεντεύξεις αυτά που κάνω. Γιατί στις συνεντεύξεις γίνεται και μια έτσι, πιο ιδιαίτερη προετοιμασία, ενώ εγώ μέχρι τώρα βγάζω ανθρώπους με τους οποίους έχω κάποια έτσι, σχέση, έχουμε μιλήσει παλαιότερα και τα λέω συζητήσεις γιατί δεν προετοιμάζω πολύ τις ερωτήσεις. Δεχόμαστε και ερωτήσεις από τον κόσμο, δηλαδή μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας και να τις βγάλουμε εδώ μπροστά να τις απαντήσει ο Δημήτρης την ώρα της συζήτησης. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι να μας πεις, Δημήτρη, λιγάκι Φλαμούρη, ποιος είσαι, τι κάνεις και τα σχετικά. Βεβαίως. Να πω με δύο λόγια. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι συγγραφέας, είμαι μαθηματικός, είμαι πρώην χρηματιστής, είμαι coach θετικής ψυχολογίας, είμαι εκπαιδευόμενος σύμβουλος ψυχικής υγείας, όλα αυτά. Ξεκίνησα από τα μαθηματικά και τα χρηματιστήρια και μετά από μεγάλη σταδιοδρομία στο Λονδίνο και στην Αθήνα, τα παράτησα ξανά και σπούδασα ξανά ψυχολογία. Έχω γράψει δύο βιβλία, από εδώ είναι. Το ψυχολογικές σχέσεις και το ψυχολογικά μυστικά που με κάνει να γνωρίζω νωρίτερα. Είναι τα βιβλία μου. Έχω ένα blog, το dimitrisflamouris.com, όπως φαίνεται. Και γενικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τον χώρο της αυτοβοήθειας και της ψυχολογίας. Έτσι προσπαθώ να δώσω μια πρακτική οπτική στα πράγματα, γιατί το μαθηματικό background δεν με αφήνει να λέω πολλές θεωρίες, οπότε πρέπει να είμαι λίγο στην πράξη. Και αυτές τις προσεγγίσεις ακολουθώ και στα δύο μου τα βιβλία. Αυτά είναι λίγο. Να πω ότι γνωριστήκαμε στο μαγαζί της Αθηνάς της Χατζησημεωνίδου, στο Κόφι, σε μια παρουσίαση που είχες. Είχα την τύχη και την τιμή να σε προλογίσω στο προηγούμενο σου βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ήταν ωραία. Περάσαμε καλά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Πολύ ωραίο και το μαγαζί και όλα. Και για να είμαι ειλικρινής, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ σαν τύπος και από εκείνη την ημέρα έχω μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και έφυγες από το μαθηματικό και από όλο το corporate περιβάλλον? Έγινε κάτι ή ξύπνησες ένα πρωί και είπες μετά από διάφορα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί, λες, okay, μάλλον το corporate περιβάλλον δεν είναι για μένα και είναι ώρα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι αγαπάω και κάνω τελείως μια μεγάλη στροφή, ξαναπηγαίνω στο σχολείο, σπουδάζω. Γιατί πήρες master στα μαθηματικά, αν δεν κάνω λάθος, έχεις πάρει bachelor και master. Είναι διδακτορικό στα μαθηματικά. Διδακτορικό στα μαθηματικά, δηλαδή τεράστια δουλειά και έτσι μια πολύ μεγάλη στροφή από το αναλυτικό κομμάτι του εγκεφάλου σου πήγε στο συναισθηματικό. Η αλλαγή, καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες, η αλλαγή έγινε σταδιακά από την άποψη ότι ήμουν στο Λονδίνο και μετά την κρίση του 2008, που πέσαν πάρα πολύ τα χρηματιστήρια και νιώθηκα πολύ απολαυές τα σχετικά και πάρε παιδί μου τώρα ποιο είναι το νόημα της ζωής, να πω ότι έγινα 55 χρονών ή 60 και έγινα πλούσιος και να μην έχω δει το φως της ημέρας επειδή δούλευα πάρα πολλές ώρες και ήταν αρκετά κουραστικό αυτό. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα downgrade, μια υποβάθμιση από άποψη μισθολογική ας το πούμε και να φύγω από το Λονδίνο και να έρθω στην Αθήνα όπου και πάλι βέβαια πήγα στη Eurobank, τη χρηματιστηριακή, δεν είναι ότι πήγα στην ψυχολογία. Και ήμουν εκεί πέρα, κάτσα 5,5 χρόνια στην Eurobank. Αλλά όπως είπες, κάτι έγινε, δεν είναι τα πράγματα, δεν αλλάζουμε ποτέ την ημέρα στην άλλη χωρίς κάτι να συμβεί. Και αυτό που συνέβη είναι ότι ήμουν παντρεμένος και χώρισα και αυτή η διαδικασία με έριξε πάρα πολύ. Άρχισα να κάνω θεραπεία ο ίδιος. Και μέσα από τη θεραπεία έτσι ανακάλυψα και ο κόσμο, τον κόσμο των συναισθημάτων. Και άρχισα να διαβάζω τα πάντα, ό,τι υπήρχε στη ψυχολογία να το διαβάζω απορωμένα. Και μετά να διαβάζω που διαβάζω, μπορεί να είναι πτυχίο. Οπότε πήρα και ένα πτυχίο ψυχολογίας στο καπάκι, γιατί γενικά συλλέγω πτυχία πολύ, όπως τα κατάλαβες. Και αφού το έκανα και αυτό, προέκυψε κάπως το πρώτο μου βιβλίο, γιατί μετά έπιαν άλλους μου τους φίλους, συζητούσαμε για γκόμενες, για γκόμενους, για σχέσεις, για αυτογνωσία. Και μου λέγανε, ρε εσύ, ωραία τα εξηγείς, δεν γράφεις ένα βιβλίο. Λέω, ρε παιδιά, εγώ μαθηματικός, τι έχω τα βιβλία. Αλλά επειδή επέμειναν, λέω, άντε, καλά, θα γράψω ένα βιβλίο. Και έτσι έγραψα το πρώτο βιβλίο ψυχολογικές σχέσεις, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Δηλαδή, τώρα είναι στην ένατη έκδοση μετά από 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Και δεν το περίμενα. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή έτσι έχω αρκετά μαθηματικό τρόπο σκέψης δομημένο, φαίνεται αυτό πως βοηθούσε τον κόσμο, ρε παιδί μου, να βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά στο κεφάλι τους. Και πιο πρακτική έτσι, σκέψη κάπως από τους πιο πολλούς ψυχολόγους, τέλος πάντων.
Οπότε γι' αυτό αποφάσισα να γράψω δεύτερο βιβλίο και σαν αγγλικά θες και σου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ η συγγραφή και η διαδικασία. Και... Οπότε έγραψα και το ψυχολογικά μυστικά που μακάρι να γνώριζα νωρίτερα. Το οποίο το είναι... βγάζουμε μέρα μπροστά να το δούμε κιόλας λιγάκι. Α, τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Το καλό μου. Λοιπόν, το οποίο είναι ήδη στην πέμπτη έκδοση μετά από λίγους μήνες κυκλοφορίας. Οπότε φαίνεται πως υπάρχει κοινό, δεν το ήξερα ποτέ έτσι. Υπάρχει, ας το πούμε, χώρος για έναν μαθηματικό στον χώρο της ψυχολογίας και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Οπότε κάπως έτσι έγινε σταδιακά. Δηλαδή, όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσω να φύγω από τα χρηματιστήρια, είπα ρε παιδί μου ότι ήμουν πολύ σίγουρος ότι δεν μου αρέσουν τα χρηματιστήρια και έλεγα ότι πορωνόμουν πάρα πολύ με την ψυχολογία και ήθελα πάρα πολύ βασικά να καταλάβω πώς λειτουργεί το μυαλό μας, πώς λειτουργούν οι σχέσεις, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος στην πράξη όμως. Ήθελα πολύ χειροπιαστές πληροφορίες, γιατί αυτά μου ήταν εμένα χρήσιμα. Οπότε αποφάσισα ότι, okay, θα κάνω το μεγάλο βήμα. Είχα ήδη φύγει από το Λονδίνο στην Ελλάδα και λέω ότι θα φύγω τώρα στην ψυχολογία. Άμα δουλέψει, λέω δούλεψε. Άμα δεν δουλέψει, θα γίνω σερβιτόρος. Δεν θα χαθώ. Πίστευα στον εαυτό μου ότι δεν θα πεινάσω τέλος πάντων. Και είπα, θα το δοκιμάσω. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον καλά έκανα. Ναι, από ό,τι φαίνεται, πραγματικά έκανες καλά. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή αυτό. Γιατί και εμένα μου έχει συμβεί μερικές φορές στη ζωή μου. Από ένα κακό γεγονός, όπως ας πούμε, πολύ πιθανόν ένα χωρισμό σε ένα κακό γεγονός, έτσι. Ναι, ναι. Να μπορείς να βγάλεις, που λέμε, και διαμάντι από το κάρβουνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία για να το κάνεις. Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις τα πράγματα με μια συγκεκριμένη οπτική για να μπει στη διαδικασία από ένα κακό γεγονός να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται, Γιάννη, κατά την άποψή μου, είναι χρειάζεται να πέσεις πάρα πολύ, χρειάζεται να πιάσεις πάτο, χρειάζεται να μην αντέχεις άλλο. Γιατί δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι, και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμε τον εαυτό μας δυνατό άνθρωπο, έχουμε την κακή δυνατότητα να αντέχουμε. Αντέχουμε. Ρίξε κι άλλο, αντέχουμε. Και όταν αντέχεις, σημαίνει ότι ζεις μια ζωή που σε δυσκολεύει, δεν σου αρέσει πάρα πολύ, δεν σε ικανοποιεί, αλλά αντέχεις. Και όσο αντέχεις, δεν έχεις αρκετό κίνητρο για να την αλλάξεις, γιατί κάπως την παλεύεις. Όταν γίνει πια κάτι, θα μια τέτοια σφαλιάρα που λες δεν αντέχω άλλο, τότε θα καταφέρεις να κάνεις το επόμενο βήμα, γιατί πια δεν αντέχεις άλλο. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο τυχεροί, είναι πιο αδύναμοι, οπότε φτάνουν πιο γρήγορα στο σημείο που δεν αντέχουν άλλο και κάνουν τις αλλαγές. Κάποιοι άλλοι είναι πιο άτυχοι, είναι πολύ δυνατοί, τους επιβραβεύει η κοινωνία, σου λέει μπράβο, μπράβο. Και αυτοί οι άνθρωποι τους παίρνουν λίγο παραπάνω να κάνουν τις αλλαγές. Οπότε... Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Παθαίνεις και το εξής, φαντάζομαι, γιατί και εγώ κάπως έτσι λειτουργώ, η αλήθεια είναι. Εγώ για πολύ καιρό αντιλήφθηκα κάποια στιγμή ότι για πολύ καιρό ήμουν ερωτευμένος με τη δυσκολία μου. Δηλαδή, θα κρατούσα τη σημαία της δυσκολίας μου ψηλά, ας πούμε, και όταν ερχόταν οι περιπτώσεις και η δυνατότητα να περάσω καλά και να είμαι καλά, στην αρχή ήταν κάτι το οποίο καλά το έκανα αντιγράφοντας εγώ συμπεριφορές των γονέων μου, αλλά ήταν κάτι το οποίο απέφευγα τα εύκολα μονοπάτια, γιατί είχα την εικόνα μου ότι εγώ είμαι ένας δυνατός άνθρωπος και η δυσκολία για μένα σου είναι το status quo. Έτσι δεν είναι? Σε καταλαβαίνω πάρα πάρα πολύ. Στο βιβλίο το ψυχολογικά μυστικά έχω ένα κεφάλαιο το οποίο λέγεται «Το μαρτύριο των δυνατών ανθρώπων», στο οποίο περιγράφω αυτό ακριβώς το πράγμα που λες, και υπάρχει ένα δεύτερο κεφάλαιο το οποίο λέγεται «Αντέχεις να είσαι ευτυχισμένος», το οποίο φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά εξηγείται από αυτό που είπες λίγο πιο πριν εσύ, ότι αντέγραφα αυτά που έζησα όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή, οι άνθρωποι τείνουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Ακόμα και αν είναι κάτι δυσάρεστο, θα κάνουμε την πεπατημένη. Αν λοιπόν το γνώριμο μας είναι ότι δεν περνάω πολύ καλά, μου αρέσει η δυσκολία, έχω δει δύσκολα, θα πηγαίνουμε στα δύσκολα. Όταν θα περνάμε καλά, θα λέμε: όπα, όπα, όχι, όχι, όχι. Παρά είναι καλό, παρά είναι εύκολο, παρά είναι χαμογελαστό αυτό. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Κάτι δεν μυρίζει πολύ ωραία εδώ πέρα. Παραμυρίζει ωραία, μάλλον. Εδώ πάμε λίγο στη βρώμα. Ακριβώς. Και αυτό φυσικά μετά επηρεάζει και όλες σου τις σχέσεις γύρω-γύρω και είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Και οι σχέσεις είναι ένα από τα πράγματα που δοκιμάστηκαν πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό και με την καραντίνα και με όλα. Και βγήκαν πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Είχες έτσι, φαντάζομαι, είχες πολύ μεγάλη επικοινωνία έτσι, με ανθρώπους αυτόν τον καιρό. Έτσι δεν είναι? Είχες πάρα πολύ δίκαιο. Δηλαδή, γενικά τους ανθρώπους, όπως είπαμε, δεν μας αρέσει η αλλαγή. Δεν μας αρέσουν να αλλάζουν τα πράγματα. Κάπως βολευόμαστε σε μια συνθήκη και
και θέλουν να παραμείνει ίδια. Όταν λοιπόν τα πράγματα αναγκαστικά αλλάξανε λόγω του κορονοϊού, άνθρωποι ήρθαν πιο κοντά που δεν είχαν συνηθίσει, ζευγάρια μείνανε μαζί, οικογένειες μείνανε μαζί που δεν το είχαν συνηθίσει, οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοινωνικοί, που ήταν single, ήταν μόνοι τους, έμειναν πολύ μόνοι τους, που επίσης δεν το είχαν συνηθίσει. Οπότε αυτές οι νέες συνθήκες προκάλεσαν και συναισθήματα στους ανθρώπους που τόσο πρώτα είχαν κρυμμένα ή δεν βγαίναν λόγω των συνθήκων, ήμασταν πάρα πολύ busy. Όταν ξαφνικά δεν είσαι τόσο busy, επειδή δεν υπάρχουν τόσα ερεθίσματα, αρχίζουν και οι σκέψεις που κρατούσες από θυμένες, να το πω, λόγω ήσουν πάρα πολύ busy, αρχίζουν και βγαίνουν. Και μετά λοιπόν τώρα πολλοί κόσμοι έχουν ζητήσει βοήθεια μετά τον κορονοϊό. Και όπως είπες και οι σχέσεις έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, επειδή οι σχέσεις από μόνος τους είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει στον κόσμο. Οι άνθρωποι κάνουν αυτά που ξέρουν, όπως είπαμε, από το σπίτι τους. Αλλά μετά όταν σχετιζόμαστε με τον άλλον, το βλέπουμε βάσει της λογικής. Τώρα γιατί μου φέρετε έτσι, γιατί το χαλάει. Πάμε να βγούμε έξω με τον Γιάννη και όλη την ώρα γκρινιάζει. Γιατί γκρινιάζει, αφού είναι τόσο ωραία. Ο Δημήτρης, γιατί τον γκρινιάζει, έτσι, μην το βάλω πίσω, μου σε μένα. Λοιπόν, γιατί γκρινιάζει ο Δημήτρης. Αν ο Δημήτρης έχει συνηθίσει μια ζωή την γκρίνια μέσα στο σπίτι του, δεν θα μπορέσει μετά να μην γκρινιάζει. Αλλά όλος βλέπει να γκρινιάρει. Και δεν με καταλαβαίνει εμένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη γυναίκα μου, για παράδειγμα, επειδή. Τι να πω τώρα. Είναι πάρα πολύ κοινωνική, ας το πούμε. Και λέω, τι θες όλη την ώρα, κάτσε να είμαστε δυο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Και λοιπόν, γιατί κρίνουμε με βάση τη λογική, αλλά ο καθένας κάνει αυτό που έχει μάθει. Οι καθένα τα δύο δεν είναι πάντα συνώνυμα και είναι πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη. Όλοι νομίζουν πως έχουν δίκιο. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο πρώτος τρόπος, το πρώτο βήμα για να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι πώς λειτουργεί ο άλλος κτλ, κτλ, κτλ. Γιατί εγώ αντιλήφθηκα ότι όσο περισσότερο ψάχνω μέσα μου και αντιλαμβάνομαι τα δικά μου, τους δικούς μου περιορισμούς, τον δικό μου τρόπο σκέψης, τόσο πιο εύκολο μου ήταν να μπω και λίγο στα παπούτσια του αλλουνού απέναντι και να αντιληφθώ λιγάκι πώς δουλεύει. Δηλαδή, αλλαγή μπορεί να υπάρξει χωρίς να αλλάξεις πρώτα εσύ μέσα σου. Όχι, δεν γίνεται. Το λες πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να σχετιζόμαστε, έτσι. Σχετιζόμαστε το ίδιο με τον εαυτό μας, όπως σχετιζόμαστε με τους άλλους. Είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε, όταν εγώ είμαι αυστηρός με εμένα, αναγκαστικά θα είμαι αυστηρός και με τους άλλους. Θα τους κρίνω, θα τους βγάζω εύκολα σκάρτους, θα βλέπω το πρόβλημα. Το ίδιο κάνω και με εμένα. Όταν, όπως είπες και εσύ, αρχίζω και βλέπω τον εαυτό μου και λέω: πω, πω, Θεέ μου, τι βλακίες κάνω. Είναι δυνατόν, πώς φέρθηκα έτσι. Αλλά όχι για να με κατηγορήσω τι βλάκα είμαι, αλλά πω, κοίτα ρε, εσύ. Δεν το περίμενα ποτέ ότι εγώ θα κάνω αυτό. Και το έκανα. Κοίταξε πού μπορώ να φτάσω και δεν το ήξερα. Όταν λοιπόν αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, αλλά με μια δόση περιέργειας, συμπόνιας. Πω, πω, ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα πόσο ταλαιπωρημένος είμαι έτσι. Δηλαδή, για να έλκω τα δύσκολα, σκέψω τι δυσκολία έχω φάει στη ζωή μου. Και όχι τι βλάκα είμαι. Τότε μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω και τον άλλον που κάνει αντίστοιχα. Οπότε, όπως λες, αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Όταν καταλαβαίνω το δικό μου προβληματικό κομμάτι, που όλοι έχουμε κομμάτι προβληματικό, πιο εύκολα θα σχετιστώ με το κομμάτι του άλλου, λιγότερο θα κρίνω, επειδή θα κατανοώ παραπάνω. Και αφού είναι έτσι και αφού το ξέρουμε αυτό λογικά και στη συζήτηση, απάνω νομίζω ότι με όποιον και να την κάνεις αυτή τη συζήτηση, θα σου πει: έχεις δίκιο, ρε Δημήτρη, έτσι είναι, πρέπει να δούμε τον εαυτό μας. Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη, που μας σταματάει και μπαίνει φρένο μπροστά στο να δούμε τον εαυτό μας κατάματα και να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε σωστά, τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος. Και ίσως και τι είναι αυτό που μας σταματάει από το να μας συγχωρέσουμε κιόλας. Αυτό που μας σταματάει είναι ότι πονάει. Πονάει πάρα πολύ να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, γιατί όλοι μας έχουμε ζήσει τον εαυτό μας 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο καθένας όπως έχει ζήσει 60 χρόνια, με ένα συγκεκριμένο τρόπο να υπάρχουμε. Έχουμε μάθει αυτά τα ρούχα να φοράμε, έτσι, πες έτσι. Όταν λοιπόν αρχίζω και λέω, πω, θα μου κάνω χαζομάρες, πω, επειδή είμαι λίγο εγωιστής, δεν μου είναι εύκολο να το παραδεχτώ. Έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, όλη μου την κοσμοθεωρία στο να είμαι εγωιστής, για παράδειγμα. Οπότε μετά με πονάει πάρα πολύ να το αλλάξω και να το παραδεχτώ. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν είμαι με κάποιον και θα πω ότι πω, ρε παιδί μου, τώρα τι έχει τραβήξει κι αυτός, ειδικά με τους συντρόφους μας, καταστάσεις στις οποίες όταν κάνει ο σύντροφός μας κάτι το οποίο μας ενοχλεί, έχει πολύ μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο. Επειδή τον αγαπάμε, έτσι. Ένας φίλος μας, άμα κάνει κάτι που μας ενοχλεί, θα πούμε, ας πούμε, ποιοι τρώει έτσι με το στόμα ανοιχτό, έτσι. Τρώει έτσι. Θα του το πεις και πιο εύκολα, θα τον κράξει και πιο εύκολα. Θα το στείλει. Μια ώρα είναι να περάσει, να φύγουμε, τέλος πάντων. Αν όμως κάνει το σύντροφό σου, τρελαίνεσαι, λέει, Θεέ μου, θα το φάω στιγμά από όλη μου τη ζωή αυτό το πράγμα, δεν αντέχω. Έτσι, ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του συντρόφου μας
είναι για εμάς καταδίκη μιας ζωής. Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό ενός φίλου, εντάξει, μωρέ, μια ώρα είναι, θα περάσει. Θα το κάνουμε γαργάρα. Έχουμε πιο μεγάλη ανεκτικότητα. Είναι λοιπόν, είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι στα αρνητικά, στα κομμάτια του συντρόφου μας που μας ενοχλούν, γιατί έχουν πολύ πιο μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο επάνω μας. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν κομμάτια που ενοχλούν κάποιους άλλους, όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν τρόπο να κάνουμε τον βίο αβίωτο για τους άλλους ανθρώπους, και εγώ τον έχω και εσύ τον έχεις, και όλοι τον έχουμε έναν τρόπο να αρνίζουμε τους άλλους, τι να κάνουμε, έτσι, αυτό σημαίνει να είσαι άνθρωπος, σημαίνει ότι πολύ εύκολα θα πάμε και θα βρούμε τον τρόπο που μας σπάει τα νεύρα ο συντροφός μας, θα μείνουμε εκεί πέρα, γιατί θα λέμε θα μας σπάει τα νεύρα μας όλη μας τη ζωή, και είναι μετά πολύ δύσκολο να σχετιστείς με κάποιον που θεωρείς ότι θα σε βασανίζει τόσο καιρό. Οπότε είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό που στην θεωρία ξέρουμε, γιατί στην πράξη το συναίσθημα είναι έντονο. Τι τραβάω, τι θα τραβήξω, Θεέ μου, πώς θα το ανοιχτώ όλο αυτό. Ενώ σε έναν φίλο μας πιο θα πούμε, δεν πειράζει ρε παιδί μου, ήταν χαζομάρα τώρα, δεν πειράζει, it's okay, ας πούμε, μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου, σε καταλαβαίνω, ή είπες κάτι παραπάνω σε μένα, δεν πειράζει, θα το φέρω, θα το βρούμε. Είμαστε πιο ελαστικοί, πιο ανεκτικοί, γιατί δεν διακυβεύονται πολλά. Εντάξει, φίλος σου είναι τώρα μια φορά την εβδομάδα, μια φορά δύο εβδομάδες, εντάξει. Αλλά με το σύντροφο με τα παιδιά μας είναι λίγο διαφορετικό. Τους γονείς μας, ακόμα παραπάνω, είναι αλλιώς. Όσο πιο κοντά, έτσι, όσο πιο μακριά είμαστε με κάποιον, εδώ είμαστε, όσο πιο μακριά είμαστε με κάποιον, τόσο πιο λίγες, όσο πιο κοντά είμαστε, οι τριβές είναι πιο μεγάλες. Έτσι ακριβώς. Με το σύντροφο είμαστε εδώ. Οι τριβές είναι μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά θέλει πιο πολύ λαδάκι. Και το λαδάκι είναι η επικοινωνία, να μιλάμε. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση ακριβώς, με έπιασες. Το καλύτερο όπλο για να επιβιώσεις και να πολεμήσεις, αν θες μια τέτοια κατάσταση, ή το καλύτερο λαδάκι, όπως πολύ ωραία το είπες, μια τέτοια κατάσταση, είναι η επικοινωνία, είναι η αυτεπίγνωση, είναι απλά η υπομονή. Τι είναι από όλα αυτά? Η υπομονή είναι το χειρότερο λαδάκι, από την άποψη ότι είναι λάδι στη φωτιά. Γιατί όταν κάνετε έτσι. Όταν κάνω υπομονή, τι συμβαίνει? Είναι κάτι που με ενοχλεί. Μαζεύω, κάνω υπομονή. Νομίζω πως είμαι και καλός, νομίζω πως είμαι και το θύμα. Κάνω υπομονή. Έτσι. Στην κοινωνία μας η υπομονή έχει καλή χρειά. Άρα λοιπόν νιώθω και καλός μέσα μου. Κάνω υπομονή και τι κάνω? Μαζεύω. Μαζεύω. Κάποια στιγμή σκάω. Θα σκάσω. Έτσι. Δεν γίνεται να μην γίνει το μπαμ. Και μάλιστα όταν θα γίνει το μπαμ, εγώ θα νιώθω πως είχα δίκιο. Γιατί έκανα και υπομονή. Πόσο πια να ανεχτώ άλλο. Θα λέω. Έτσι. Άρα λοιπόν η συμβουλή είναι, δεν ανέχομαι τίποτα, λέω τα πράγματα που με ενοχλούν και αφού το έχω πει, τότε κάνω υπομονή για να αλλάξει ο άλλος και θα το, άμα να με πάρει υπόψη του, και θα το ξαναπώ όποτε θα το ξανακάνω. Δεν λέω μία φορά και τελείωσε. Θα το ξαναπώ. Και άμα δεν πιάνουν τα λόγια, θα κάνω άλλη πράξη, αν θέλω να δω αλλαγή, έτσι. Γιατί και ο άλλος, σαφώς, αυτό που όσο πιο πολύ, όσο πιο πυρηνικό είναι στον άλλον αυτό που του ζητάμε να αλλάξει, τόσο πιο πολύ θα αντισταθεί. Αν πούμε για παράδειγμα στη σύζυγό μας ή μας πει η σύζυγός μας, επειδή είμαστε μέσα, βγάλε τα παπούτσια σου. Α, ξεχάστηκα. Την ημέρα, βγάλε τα παπούτσια σου. Θα πούμε, OK. Η γκρίνια της σύζυγου, να βγάλω τα παπούτσια. Θα βγάλω τα παπούτσια. Γιατί να φάω την γκρίνια? Αλλά αν μας πει, να σου πω, δεν γίνεται κάθε Κυριακή στους γονείς σου, την Κυριακή θα κάτσουμε στο σπίτι μας. Να φάμε σαν άνθρωποι. Η γκρίνια της συζύγου, να στεναχωρήσω τους γονείς μου. Μπορεί πιο να βαρύ. Επιλέξω. Έτσι, πιο βαρύ. Μπορεί, θα μου είναι πιο εύκολο να επιλέξω να φάω λίγο γκρίνια, προκειμένου να μην στεναχωρήσω τους γονείς μου. Οπότε λοιπόν δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Μπορεί να ακούγεται απλό. Α, τι σου ζητάω, αλλά για εμένα μπορεί αυτό που μου ζητάει να είναι κάτι βαρύ. Οπότε πρέπει να μου το ξαναπεί. Για να μου το ξαναπεί. Και αν όπως μου το λέει, δεν το ακούω, σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Και στη Δημήτρη, την επόμενη φορά, την επόμενη Κυριακή, αν θες τους γονείς σου, εγώ δεν θα έρθω. Ναι. Πήγαινε μόνος σου. Να θέσει ένα όριο. Μπράβο. Να θέσει ένα όριο και συμπεριφοράς. Όχι μόνο όριο τα λόγια, γιατί τα λόγια καλά είναι, αλλά στα πιο βαριά παθητές, στα πιο βαριά πράγματα, θα κάνουμε λίγο γαργάρα. Δεν θέλει και πράξη, όριο στην πράξη. Οπότε είναι. Τώρα, ναι.
Τώρα θα εστιάσω πάνω σε αυτό που είπες για την επικοινωνία και για το ότι μπορεί να μας λένε και να μας λένε και να μας λένε πράγματα. Και ως εκπαιδευτής πωλήσεων, η επικοινωνία είναι ένα κομμάτι στο οποίο εστιάζω πάρα πολύ εγώ. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς και το πώς θα πεις κάτι από άποψη λέξεων, τονικότητας, συναισθήματος, κινήσεων, φυσιολογίας, γλώσσας, σώματος κτλ. Πολλές φορές κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη σωστή και στην κακή επικοινωνία. Και επειδή το βλέπω πολύ συχνά τριγύρω μου. Δεν είναι η πρόθεση πολλές φορές που είναι λάθος και βλέπεις ότι η πρόθεση τις περισσότερες φορές είναι στο σωστό σημείο, αλλά είναι η αδυναμία του να ξέρουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος επικοινωνίας, έτσι ώστε να πω, βγάλε τα παπούτσια σου, αγάπη μου, μην τα φοράς πάλι μέσα στο σπίτι κτλ. Από το να πεις το στραβό, ας πούμε, εκείνο το οποίο εκείνη τη στιγμή θα εκνευρίσει τον άλλον. Ή αν δεις ότι δεν πιάνει αυτό που το είπες, η ικανότητα να το αλλάξεις την επόμενη φορά. Ναι. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Νομίζω ότι ο κόσμος θα βοηθηθεί πάρα πολύ από το να ακούσει, να σε ακούσει αυτά που έχει να πεις και στο βιβλίο σου, το δεύτερο και στο πρώτο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν από το. Γιατί όλη η επικοινωνία για εμένα είναι όλο το μυστικό όλων των σχέσεων, όχι μόνο των συντροφικών. Έτσι. Ναι. Το κάνει με τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι τόσο διαφορετικό και εμείς λέμε, μα εγώ το έχω πει. Τα έχω πει. Έτσι. Μιλούσα με μια κοπέλα, μου λέει, του είπα. Για ποιον λόγο, για παράδειγμα, μου μίλησες έτσι? Και όταν μου έδειξε το μήνυμα που του είχε στείλει, ήταν τόσο γλυκά δοσμένο μέσα, κάπου μέσα σε 5 γραμμές υπήρχε αυτό και μετά έφερε μια πολύ γλυκιά άβρα. Τι να καταλάβει ο χριστιανός τώρα από αυτό το μήνυμα? Εγώ όταν το διάβασα, μου ήρθε να χαμογελάσω. Και εκείνη ήταν παρμένη. Πώς δεν μου απάντησε? Ο τρόπος που το επικοινώνησε ήταν τόσο γλυκός, επαναλαμβάνω, που όμως δεν καταλάβαινε το συνέστημα από πίσω. Οπότε έχει πολύ σημαντικό να. Το πώς το λέμε έτσι και το τι λέμε είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολλά. Αυτό που τα κάνεις πολύ καλύτερα από εμένα όλα αυτά. Ναι, έτσι, είναι τεράστιο. Μπορεί να δώσεις τον άλλον συμβουλή. Τι, πες το αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αλλά ο τρόπος που θα το πει μπορεί να καταστρέψει όλο το κόνσεπτ. Ναι, ναι. Κάτι που λέω, παιδί μου, έτσι, όταν κάνω μια βίντεο με κοινωνία από και που, και κάτι που τους λέω, πες, θα πω μία λέξη μόνο, δες πόσα διαφορετικά πράγματα θα πω με μία λέξη. Ήρθες. Μία λέξη είπα, έχω μεταφέρει 10 μηνύματα. Ανάλογα με το. Έχω επικοινωνήσει 10 συναισθήματα. Πολύ διαφορετικά, αλλά με το πώς θα το έχω πει. Γιατί σιγά τι σου είπα, αν ήρθες. Τι σου είπα. Να λάβω, σου είπα, ήρθες. Άλλο πράγμα. Να σου είπα, ήρθες. Η ίδια λέξη είναι, αλλά τι συνέστημα σου μεταφέρω. Σήμερα έκανα εκπαίδευση σε μια εταιρεία πάνω στην τονικότητα της φωνής και λέγαμε ότι τους εξηγούσα ότι το 10% είναι τα λόγια που θα πεις, το 45% είναι ο τρόπος που θα μιλήσει, η τονικότητα της φωνής, και άλλο 45% είναι η φυσιολογία της στάσης του σώματος και η φυσιολογία σου την ώρα που το λες. Οπότε χάνεται το τι θα πεις, χάνεται ανάμεσα στο υπόλοιπο μεγάλο ποσοστό του τρόπου που θα το πεις. Όταν η στάση του σώματος δεν συνάδει με αυτά που λέμε, οι άνθρωποι δεν έχουν μεταβάσει τη στάση του σώματος. Δεν ακούσουν. Ναι, 100%. 100%. Για πες μου λιγάκι, πόσο δύσκολο είναι ανάμεσα. Στο βιβλίο σου, καταρχάς, μιλάς για τις σχέσεις, ψυχολογικές σχέσεις. Κάτσε να το βγάλω και εδώ μπροστά λιγάκι. Μιλάς για τις σχέσεις. Πόσο δύσκολο είναι για δύο ανθρώπους ψυχολογικά μυστικά και ψυχολογικές σχέσεις, ήταν το πρώτο. Όταν λες ψυχολογικά μυστικά, μιλάς για τα μυστικά στις σχέσεις και πόσο δύσκολο είναι μια σχέση να συντηρηθεί και να γίνει μια καλή σχέση, αν δεν ξέρεις έτσι τα μυστικά της ψυχολογίας και το πώς να μπεις στη διαδικασία να διατηρήσεις. Ναι, νομίζω δεν είναι πολύ εύκολο, και το ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αν όμως το δούμε, ρε παιδί μου, όλοι δούμε γύρω μας το τι συμβαίνει, πώς τα ζευγάρια, όλοι που ξέρουμε, θα δούμε ότι όλα τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα, έτσι, όλα τα ζευγάρια. Γιατί είναι πολύ, αν δούμε τους γάμους που έχουμε, εσύ και τις σχέσεις ακόμα, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό να αντιμετωπίζεις προβλήματα, όταν δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει και ο εγκέφαλός μας, αλλά ποιος είναι η ψυχολογία μας κατά βάση. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνουμε, είπες προηγουμένως ότι τι είναι πιο σημαντικό, η υπομονή, η αυτεπίγνωση ή η επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι νούμερο ένα, η αυτεπίγνωση νούμερο δύο, γιατί συνήθως οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουμε τα θέματά μας. Μακάρι να τα ξέραμε, αλλά πιο πολύ δεν τα ξέρουμε. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε πως δεν ξέρουμε τα θέματά μας. Οπότε όταν κάποιος μου πει κάτι, εσύ είσαι πολύ εγωιστής, να μην πω άντρε, δεν ξέρεις τίποτα, θα πω
κάτι μου λέει τώρα. Μήπως αυτό κάτι δεν ξέρω, κάτσε να ακούσω. Δηλαδή χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία θα λέει ότι η εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλο ρόλο και λόγο μέσα σε μια σχέση. Να εκπαιδεύσουμε ο ένας τον άλλον και να εκπαιδευτούμε. Έτσι, όταν κάποιος λέει εγωιστής, πώς είναι εγωιστής, κάτσε να μάθω λίγο, πώς μπορώ να είμαι λίγο καλύτερος. Να μας εκπαιδεύσει ο άλλος που μας βλέπει τόσο κοντά, πώς να γίνουμε έτσι οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας. Δεν μας λέει από τόσο κοντά. Δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν μας λένε ρε παιδί μου τίποτα για μας. Γιατί οι γονείς μας μας αγαπάνε πάρα πολύ, οπότε δεν θα μας πούνε τίποτα. Οι φίλοι μας δεν τους νοιάζει αρκετά να μας πούνε. Θα μας δουν για ένα φαγητό, να τώρα να χαλιόμαστε. Άστο να μπορώ τώρα, τι να του λέω. Του βλάκα. Λοιπόν, η πιο καλή πηγή πληροφορίας είναι η πρώην μας. Που ήσουν έτσι, που ήσουν έτσι και έτσι και έτσι, θα μας τα πούνε όλα που θα πρέπει να ξέρουμε. Αλλά εμείς τι κάνουμε, λέμε ότι έλα μωρέ, τα λέει την παράθεσα, και δεν παίρνουμε το feedback, το χρήσιμο. Δηλαδή, η πιο χρήσιμη πηγή πληροφόρησης συνήθως είναι κάποιος που τον έχουμε χωρίσει ή έχουμε χωρίσει. Μήπως μας έχει ζήσει και θα μας τα πει, κρακ, πάρτα έτσι. Αλλά εμείς θα το κάνουμε dismiss αυτή την πληροφορία. Οπότε λοιπόν δεν ξέρουμε τα θέματά μας και θα έπρεπε να ξέρουμε πώς δεν τα ξέρουμε και να ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο να είμαστε στη θέση του μαθητή και του δασκάλου ταυτόχρονα και να υπάρχει αυτή η αναλλαγή, να υπάρχει η δεκτικότητα. Όταν κάποιος μας λέει κάτι, να πούμε, όπου μου είπε αυτό. Και μετά να μπορώ και εγώ να πω και όλος να το ακούσει. Αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις που πάνε πάρα πολύ καλά. Και είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί όπως είπαμε, το συνέστημα είναι έντονο. Όταν μας κάνουν έτσι, και όταν μου τους πάει τα νεύρα, είναι πολύ δύσκολο να του πω. Αγάπη μου, ξέρεις τι, είσαι τόσο υπέροχη, είσαι πάρα πολύ ροχαμόγελο, μου αρέσει πάρα πολύ να βρω μαζί πρωινό. Και ρε παιδί μου, πώς θα. Και σκέφτομαι αυτό το. Κάνεις τόσο θόρυβος, θα μπορούσε παρακαλώ να τον ελαττώσεις λίγο. Κατάλαβες, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάπως έτσι διδάσκει σε κάποιον κάτι. Εμείς θα πούμε, στα μάτια με το στόμα μου, έχεις φάσει τα νεύρα. Και, γιατί νιώθουμε το συνέστημα έντονο. Και φυσικά κανείς ποτέ δεν δίδαξε κάτι με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν είναι να είμαστε καλοί δάσκαλοι μέσα σε μια σχέση, επειδή το συνέστημα μέσα μας σκάει. Και έτσι λοιπόν οι σχέσεις είναι πολύ εύκολο να μην πάνε καλά, γιατί δεν θέλουμε να ακούσουμε. Μας πονάει το να ακούσουμε, γιατί έχουμε συνηθίσει τον εαυτό μας έτσι. Και ταυτόχρονα δεν είμαστε και καλοί δάσκαλοι, επειδή είμαστε τρελαμένοι μέσα με το. Να του πείσουμε να το σταματήσει. Ένας δάσκαλος, έτσι, όταν κάνεις ένα σεμινάριο, για παράδειγμα, ένας δάσκαλος, θα πάει να διδάξει την τριγωνομετρία και λέει: εγώ θα τα πω, όποιος τα ακούσει, τα άκουσε. Δεν καίγομαι να τα μάθουν όλοι οι μαθητές, και αυτό το πράγμα τον κάνει πιο ήρεμο όταν τα λέει. Γιατί αν τον ένοιαζε να το μάθει ο κάθε μαθητής, θα ήταν πάρα πολύ αγχωμένος. Εμείς όμως καιγόμαστε. Ο άλλος να σταματήσει να κάνει. Άρα λοιπόν αυτό το κάψιμο που έχουμε μας κάνει πολύ αγχωτικούς, αγχωμένους. Και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα με ηρεμία, με έναν τρόπο διδακτικό. Έτσι γίνεται λίγο δύσκολο το πεδίο των σχέσεων. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, ή εγώ ίδιος ακούω αυτή τη στιγμή και είμαι σε μια σχέση με τη γυναίκα μου που όλα αυτά τα χρόνια δεν μετέφερα το μήνυμα όπως θα έπρεπε να μεταφερθεί. Οπότε έχουμε και οι δύο φτάσει στα όρια της υπομονής μας, ο κάθε ένας. Έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει να εκπαιδεύει ο ένας τον άλλον, ή θα σκοτωθούμε, άμα της το πω ακόμα και με τον πιο όμορφο τρόπο. Τώρα, εσύ που είσαι και ειδικός της επικοινωνίας, θα ξέρεις τον τρόπο που θα τους το πεις, είμαι σίγουρος. Ξέρεις πρέπει να το πουλήσεις αυτό. Το βασικό, λοιπόν, για να γίνει αυτό σε ένα ζευγάρι, είναι πρώτα και οι δύο, αλλά τουλάχιστον ο ένας, να αναγνωρίσει πως υπάρχει θέμα και μετά να μεταφέρει στο ζευγάρι μέσα. Εσύ, άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα ότι κάτι που με προβλημάτισε. Ότι θα έπρεπε, ας πούμε, και να είμαστε λίγο πιο δεκτικοί και να συζητάμε και το καταλαβαίνω. Κατευθείαν, για να γίνει ακόμα πιο δεκτικός, θα πει ένα δικό του παράδειγμα. Για παράδειγμα, όταν εσύ μου λες αυτό, εγώ δεν σε ακούω και θα έπρεπε να σε ακούω. Φυσικά θα πρέπει να με ακούσω, αφού στα λέω, θα μου λέει άλλη. Ναι, έχεις δίκιο, θα πρέπει να με ακούσω. Χρειάζεται υπομονή, έτσι. Γιατί εγώ που θα πάω να μεταφέρω το μήνυμα, εγώ ζητάω κάτι να αλλάξει στο μεταξύ μας. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να επιμείνω για αυτό. Οπότε πρέπει να κάνω λίγο χώρο για την αντίσταση του άλλου. Η άλλη είναι μια χαρά που κοσμάρα της και εγώ άκουσα δύο ανθρώπους να συζητάνε. Μια στρατηγική οπισθοχώρηση. Μπράβο, ναι. Οπότε θα πεις, δεν είναι ότι έχεις δίκιο, μου τα έλεγες και δεν σε άκουγα. Και μου φάνηκε σημαντικό, θες να το δούμε λίγο, να το συζητήσουμε λίγο, να το συζητήσουμε. Άρα να το κάνουμε κάπως καλό. Οκ, για πες, τι είναι αυτό που άκουσες, τι άκουσες πια. Και εκεί θα πούμε, αυτό που άκουσα, ότι να σου λέω και εγώ ότι με ενοχλεί, να μου λες και εσύ, να όταν μου λες να σε ακούω,
τον ακούς και εσύ, θα είναι πολύ πιο ωραία, ρε παιδί μου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και κάνουμε χαζομάρες. Και εγώ κάνω χαζομάρες και εσύ κάνεις χαζομάρες. Και όσο εγώ, ναι, εντάξει, εντάξει, καμιά φορά λέω. Ξέρεις, το σώζουμε εκεί πέρα. Οπότε κάπως έτσι, μαλακά-μαλακά στην αρχή, και αν το δοκιμάσεις μία-δύο φορές, λες, οπ, όντως υπάρχει μέσα, υπάρχει κέρδος σε αυτό. Και αυτό θα μας δώσει την. Ναι, νομίζω ότι το λεπτό σημείο το οποίο αποφεύγουν να κάνουν οι περισσότεροι και το είπες τώρα και είναι, για μένα είναι το πιο δυνατό από αυτή τη συζήτηση μέχρι τώρα, είναι ότι πρέπει να κάνεις στην αρχή αυτό, να παραδεχτείς, δηλαδή να μπεις στη διαδικασία πρώτα να δώσεις έδαφος, να παραδεχτείς, να δείξεις και εσύ τη δική σου πιστοχώρηση, να δείξεις και εσύ τη δική σου δεκτικότητα για να περιμένεις από τον άλλον να έχει και άλλο σε δεκτικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εγώ τουλάχιστον συναναστρέφομαι και που γνωρίζω, εκεί είναι που έχουν το πρόβλημα, αδυνατούν να δείξουν ήδη δεκτικότητα και περιμένουν από τον άλλον μονίμως να δείξει αυτός τη δεκτικότητά του. Έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Μας βγαίνει πολύ φυσικά να θέλουμε ο άλλος να αλλάξει. Γιατί εγώ τα κάνω όλα καλά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει να ζούμε μέσα στο σώμα μας, μέσα στον εαυτό μας και να έχουμε συνηθίσει να δικαιολογούμε στον εαυτό μας τις πράξεις μας. Οπότε οι πράξεις του άλλου πιο εύκολα μας φαίνονται κατακριτές. Όχι ότι δεν είναι, μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά τις δικές μας, το δικό μας το κομμάτι, πιο δύσκολο το παραδεχόμαστε. Άρα και ο άλλος θα παραδεχτεί πιο δύσκολο το δικό του κομμάτι. Συνεπώς, ο τρόπος για να ανοίξουμε μια συζήτηση τέτοια είναι, όπως είπες, παραδεχόμαστε πρώτα το δικό μας, οπότε τι γίνεται, δεν γινόμαστε επιθετικοί. Ανοίγουμε τη συζήτηση με άμυνα, ή όπως θες πες, όχι με άμυνα, με δεκτικότητα. Ανοίγουμε τις πόρτες, γινόμαστε ευάλωτοι. Πολύ σημαντικό. Και άμα γίνουμε ευάλωτοι, ο άλλος δεν θα θέλει να μας βάλει το μαχαίρι μέσα. Δηλαδή, λέει, όπ, πόσο ευάλωτος, κάτσε να τον χαϊδέψω. Τον ευάλωτο τον χαϊδεύουμε, τον φροντίζουμε. Αλλά επειδή άνθρωποι φοβόμαστε, βάζουμε τις πανοπλίες μας. Και του λέμε, άμα είναι έτσι, θα με σκοτώσει. Τον ευάλωτο όμως είναι κάποιος τραυματισμένο, πάμε και να του δέσουμε αυτό το τραύμα του. Οπότε, αν παραδεχτούμε ότι ξέρετε, είμαστε τραυματισμένοι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε τραυματισμένοι, τότε θα εισπράξουμε πιο πολύ φροντίδα, γιατί τον τραυματία τον φροντίζεις. Και αν και ο άλλος έχει την τεράστια δύναμη να παραδεχτεί το δικό του τραύμα, ξαφνικά θα πούμε ότι είμαστε δύο τραυματισμένοι άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε χωριό. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό. Από το ότι ποιος θα βγάλει το μάτι. Δύο ατελείς άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πορευτούν όσο γίνεται σε μια σχέση, έτσι. Σε ένα δύσκολο κόσμο, σε μια δύσκολη σχέση είναι δύσκολο. Δηλαδή είμαστε δύο μονόθαμοι, προσπαθούμε κάπως να λύσουμε ένα πάζλ. Και χρειάζομαστε βοήθεια ένα στον άλλο. Τι κάνουμε τώρα. Ψυχολογικά μυστικά, το βιβλίο σου αναφέρεται στις σχέσεις αποκλειστικά ή και στις σχέσεις με τον εαυτό μας και την επιτυχία, παραδείγματος χάρη. Το βιβλίο αναφέρεται, έχει κεφάλαια για σχέσεις, ας πούμε, έχει ένα γιατί δεν μπορώ να βρω μια σχέση, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω μια σχέση. Έχει έτσι ένα κεφάλαιο λίγο κάπως πιο εριστικό που λέγεται να ερωτευτώ ή να κάνω σχέση, γιατί θεωρώ ότι και να ερωτευτείς και να κάνεις καλή σχέση δεν γίνεται ταυτόχρονα. Άλλα πράγματα, άλλο κάνω. Ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, να σου πω την αλήθεια. Και επίσης έχει κάποια άλλα θέματα, κάποια θέματα ταμπού, τύπου ρε παιδί μου, τα παιδιά φέρνουν μόνο ευτυχία. Ας πούμε, περιγράφω ας πούμε, τη ζωή ενός. Τα βιβλία μου είναι όλα μέσα γραμμένα με ιστοριούλες, οπότε είναι πολύ εύκολο διάβαστα. Είναι σαν να μιλάς με έναν φίλο, με τον κολλητό σου, με έναν ψυχολόγο. Και ο κολλητός είναι ψυχολόγος. Και είναι πούμε, δύο μαμάδες που συζητάνε και η μία, ας πούμε, συζητάει το τι περνάει με τα παιδιά της και η άλλη τελικά συμφωνεί. Γιατί όλοι οι γονείς δυσκολεύονται έτσι πάρα πολύ με τα παιδιά τους και είναι κάτι πολύ δύσκολο να είσαι γονέας, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό γιατί πρέπει τα παιδιά να φέρουν μόνο ευτυχία και τι καλά τα παιδιά και μην τολμήσει να πει κάτι κακό για τα παιδιά. Οπότε μέσα να υπάρχει, μέσα έχω ένα κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο ακριβώς γι' αυτό, για να κάπως να απενεχοποιήσω τους γονείς ότι αν περνάτε δύσκολα, it's okay, όλοι περνάνε δύσκολα. Άμα σου έρχεται να πνίξει το παιδί σου, είναι μια χαρά, αρκεί να μην το πνίξει, έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό να σου έρθει να πνίξει το παιδί σου. Θα σου έρθει να το πνίξει, θα σου πάσει τα νεύρα. Είναι φυσιολογικό. Όσο δεν το πνίγει, είσαι τέλειο. Δηλαδή, μην νιώθει κακό άνθρωπο επειδή σου έρχεται να τρελαθεί. Είναι έτσι πάει. Ναι, και έχω ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο πούμε, αναφέρεται στι σχέσει τη δική μα γενιά, α το πούμε, του γονεί μα. Γιατί μου σπάνε τα νεύρα οι γονεί μου, γιατί μου λένε να κάνω πράγματα και τρελαίνομαι. Τι συμβαίνει εκεί πέρα ακριβώ. Το οποίο για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω γράψει, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ένα κεφάλαιο που σου αντίθεση να είσαι ευτυχισμένο, κάποια πράγματα για αυτογνωσία. Τύπου πώ μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου στην πράξη, πώ να ξεπεράσω το φόβο τη απόρριψη, κάτι πάρα πολύ κοινό που είχαν και με σχέσει αλλά και με του ανθρώπου.
Και έχω και ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρουμε σε όλο αυτό το New Age, το κίνημα το «Είσαι ξεχωριστός, είσαι μοναδικός, ζήσε το πάθος σου, κάνεις τη μία», όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ακούγονται πάρα πολύ ωραία, αλλά έχουν κάποιους πολύ κρυφούς κινδύνους για την ψυχολογία μας και το αναλύουν πολύ έτσι μέσα στο κεφάλαιο. Κάπως έτσι είναι. Και επίσης έχω και πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και έχω και πολλά ταξίδια μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, πλέον συζητήσεις γίνονται στην Ιαπωνία, στη Ρώμη, Νέα Ζηλανδία, στα νησιά Γκαλάπαγκος, στη Δράμα, φυσικά, από την Δράμα. Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω, πρώτον είσαι από τη Δράμα, φυσικά, και δεύτερον, ναι, σου αρέσουν και τα ταξίδια και από ό,τι ξέρω, σου αρέσει πάρα 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 πολύ και είσαι και έτσι, δεν ξέρω πώς λέγεται, είσαι ειδικός στο κρασί. Σομελιέ λέγεται, δεν κάνω λάθος. Είμαι εινόφιλος και το κρασί και το βιβλίο αυτό έχει μέσα πολύ κρασί. Μάλιστα, σε ένα κεφάλαιο με είχε πιάσει και εξηγούσα τη διαφορά μέσα στη σαμπάνια και τα υπόλοιπα αφρόδι και ποια αφρόδι είναι καλό value for money, οπότε έχει και τύψια κρασί μέσα. Και λίγο, μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί. Μπεκρίζει. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι, κοίταξε, οποιοδήποτε πρέπει να μιλήσει και να γράψει και να ασχοληθεί με τις σχέσεις, δεν το γλιτώνει το κρασί, έτσι. Μα φαίνεται και εδώ πέρα πίσω, δεν είναι το κρασί και το... υπάρχει παντού. Από το κρασί δεν ξέρω ποια είναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, σε αυτό το στυλ. Οπότε, επειδή είναι πράγματα έτσι αρκετά... είναι ανάλαφρα γραμμένο, αλλά ταυτόχρονα έχει και βάθος, επειδή θα αναφέρω και επιστημονικές έρευνες όπου χρειάζεται. Το κάθε κεφάλαιο είναι μια ιστοριούλα και στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχει, ας το πούμε, μια περίληψη που θα αναφερθώ κάποιο και πιο επιστημονικά, άμα χρειαστεί, σε όσα υπόθηκαν στο κεφάλαιο. Και έτσι είναι αρκετά εύκολο διάβαστο και όπως σου είπα, έχει πάει ανέλπιστα καλά μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Μπράβο. Πολύ ωραίο συνέστημα αυτό να βλέπεις το βιβλίο να πηγαίνει και να πουλάει. Και εγώ, όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, δεν περίμενα να πουλήσει. Και όταν το έβγαλα, ήταν αυτοέκδοση η δική μου πρώτη έκδοση. Το «Δεν ξέρεις να πουλάς». Άρχισα να το παραγγέλνει ο κόσμος και να πωλείται και μου φάνηκε, ξέρεις, με λέω, «Οκ, τι γίνεται εδώ πέρα». Πολύ ωραία. Ναι, ο κόσμος να σε εμπιστεύεται. Όμως μου είπες και προηγουμένως ότι ξεκίνησε ένα διαγωνισμό στα public. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτό, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Θα μείνει αυτό το βιντεάκι στον αέρα μετά. Και θα είναι ωραίο να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού στα public, ο οποίος τρέχει τώρα. Οκ, ναι, βέβαια, ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνο στα public, τα τελευταία χρόνια. Και το βιβλίο μου είναι υποψήφιο στην κατηγορία FZIN. Οπότε, ο κόσμος έχει συνήθως μια φάση που μπορεί να ψηφίσει μέσω ίντερνετ. Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω κάπου το link να φαίνεται ή δεν μπορώ. Αν μου το στείλεις, θα βάλω εγώ τώρα. Αν μου το στείλεις στο comments, στο private chat που έχουμε εδώ πέρα στην πλατφόρμα που είμαστε τώρα, θα το πετάξω κατευθείαν τώρα εγώ σε τέτοιο. Ωραία. Στείλω τώρα. Εκεί. Μπορεί, λοιπόν. Α, ωραία. Για πες μου τώρα εσύ όση ώρα το πετάω. Είναι ότι υπάρχει ένα διαγωνισμός που είναι πολύ σημαντικός για τους συγγραφείς. Το πρώτο μου βιβλίο είχε ψηφιστεί στα 10 καλύτερα στην κατηγορία FZIN το 2018. Οπότε τώρα, 2 χρόνια μετά, είναι η σειρά του νέου βιβλίου. Τώρα, ας πούμε, η ψηφοφορία είναι μέχρι την Κυριακή, 12 Ιουλίου. Οπότε, είναι ότι αν βγει, αν περάσει τον πρώτο γύρο, θα έχει μπει στα 10 καλύτερα και μετά θα υπάρξει δεύτερος γύρος ψηφοφορίας, αν όλα πάνε καλά, για να βγει το πρώτο. Την πρώτη φορά μας είχε κερδίσει ένα βιβλίο ζαχαροπλαστικής. Να κάνουμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ελπίζουμε πως θα πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος το email. Ο κόσμος μάλλον έχει περισσότερη ανάγκη για πάστες και για τάρτες, έτσι. Λίγο να γλυκάνει η ζωή διαφορετικά. Ναι, θέλει να γλυκαθεί στη ζωή. Λοιπόν, το link το έβαλα και εδώ πέρα από κάτω. Αλλά το έχω βάλει και στα σχόλια αυτού του βίντεο. Μπορείτε φυσικά να πάτε στα σχόλια πιο εύκολα και να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε κλικ, για να μεταφερθείτε ακριβώς στο σημείο στο οποίο θα μπορέσετε να ψηφίσετε το βιβλίο του Δημήτρη Φλαμούρη στο διαγωνισμό του Public «Ψυχολογικά μυστικά». Αυτό είναι, λοιπόν, τώρα και είμαι γενικά αρκετά excited. Τώρα το καλοκαίρι είναι πάντα λίγο περίεργο με τον κορονοϊό και με όλα αυτά, αλλά okay, θα περάσει και αυτό, θα το διαχειριστούμε και αυτό. Δηλαδή, αν είναι ένα πράγμα, στο πούμε, πάντα που προσπαθώ έτσι λίγο στον κόσμο να του μείνει, ρε παιδί μου, και επειδή, όπως είπα, δεν μου αρέσουν τα τσιτάτα και τα ρητά, τα αποθέματα, ένα ρητό έτσι πάντα έχω που κατά μια νου, το οποίο θα ήθελα ο κόσμος να το λέει, είναι πως ό,τι και να γίνει θα το διαχειριστώ. Όχι θα τα καταφέρω, γιατί μπορεί να τα καταφέρω, αλλά ακόμα και αν δεν τα καταφέρω, κάπως θα διαχειριστώ την κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί είναι διαχειρίσιμο. Έτσι,
ό,τι λέμε, αν μπορούμε, ό,τι σκεφτόμαστε, αν το βάλουμε σε λόγια, αν υποθεί σε λόγια, τότε είναι και διαχειρίσιμο. Οπότε αυτό είναι το πάρα πολύ βασικό. Ό,τι και να γίνει, θα το διαχειριστώ. Αυτό αν μπορέσουν οι άνθρωποι και να το βάλουν. Γιατί είναι κάτι που είναι όλοι ξέρουμε πως είναι αλήθεια, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε διαχειριστεί ό,τι μας έχει συμβεί μέχρι τώρα στη ζωή μας. Και τους χωρισμούς, και να χάσουμε τη δουλειά μας, και να μας παρατήσουν, και να παρατήσουμε εμείς κάποιον, και να μαλώσουμε με κάποιον. Όλα κάπως τα έχουμε διαχειριστεί. Συνήθως το ξεχνάμε. Τα έχουμε διαχειριστεί, είτε άσχημα είτε σωστά, έτσι. Ό,τι και να έχει διαχειριστεί. Κάπως την παλέψαμε, κάπως κάτι βρήκαμε. Και βλακίες το κάναμε, όπως είμαι και προηγουμένως από το Κάρβουν, όπως βγαίνει διαμάντη. Και κάτι. Όχι λάθος, και κάτι να μην το έχουμε διαχειριστεί όπως θα θέλαμε, κάπως διαχειριστήκαμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν τώρα αντιμετωπίζουμε κάτι που είναι δύσκολο, τι θα γίνει, αμάθα, μπορώ, θα καταφέρω. Η γνώση πως θα το διαχειριστούμε κάπως, κουτσά στραβά, κατευθείαν μειώνει την δυσκολία που τώρα την αντιλαμβανόμαστε, άρα μπορούμε πιο ψύχρεμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί όταν το συνέστημα μας κυριεύει, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ τι θα κάνω. Δεν μπορώ, η δουλειά μου το καλοκαίρι θα πάω διακοπές, αλλά πεθάνω. Η δουλειά μου πάει χάλια, μα μου το μαλλί μου πέφτει. Και στο τι θα γίνει, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, πώς θα τα διαχειριστώ. Αν μας σκεφτεί ότι έχω διαχειριστεί όλα τα πράγματα στη ζωή μου, κάπως θα κάνω κάτι με τη δουλειά μου. Κάτι θα γίνει μετά. Κάπως θα ζήσω. Κάπως θα γίνει με τα μαλλιά μου, θα το συνηθίσω. Κάπως θα πάω διακοπές, θα περάσει το καλοκαίρι. Είναι OK. Δεν είναι τόσο μεγάλο όπως σκέφτομαι. Και με το που μειωθεί αυτό μέσα στη συναισθηματικό μου κόσμο, θα γίνει και πιο διαχειρίσιμο στον πραγματικό κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες και να σου πω ότι χωρίς να το γνωρίζω και θα σου την κλέψω τη φράση αυτή, γιατί πριν από μερικά χρόνια είχα έτσι μια πολύ δύσκολη περίοδο και ήθελα να πάρω κουράγια από κάπου, γιατί ήμουν στρεσαρισμένος, αγχωμένος κτλ. Και είχα φτιάξει μια λευκή κόλλα χαρτί και είχα γράψει πάνω «Εσύ είσαι αυτός που» και από κάτω έγραψα μερικές επιτυχίες που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Και μόνο που μπήκα στη διαδικασία και έγραψα τις επιτυχίες μου και έβλεπα τι είχα κάνει, μικρές, μεγάλες, έτσι, αυτές ήταν, ή αυτά τα πράγματα τα οποία μπόρεσα να διαχειριστώ, με έκανε και αισθανόμουν καλύτερα. Και επειδή το έγραψα σε ένα από τα ημερολόγια μου, είχα μπει στη διαδικασία και όποτε έτσι ένιωθα το στρες να χτυπάει κόκκινο που λέμε, γυρνούσα σε εκείνη τη σελίδα και το ξαναδιάβαζα και μόνο που το διάβαζα, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που λες, το ότι ό,τι και να γίνει θα το διαχειριστώ, είχα στο μυαλό μου δηλαδή. Αυτό θα το κλέψω εγώ λοιπόν και θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Έτσι. Αυτό που λες είναι ο ορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας. Είναι, βλέπω προηγούμενες επιτυχίες μου, προηγούμενους τρόπους διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων και λέω, ρε εσύ, το έχω που καμιά φορά, μπορώ και να το κάνω. Και αντλώ δύναμη από εκεί πέρα για τωρινές καταστάσεις. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Αυτό ακριβώς είναι το resilience που λέμε στα αγγλικά, έτσι. Ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό, ρε εσύ, Δημήτρη? Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που ακόμα και να τους το προτείνεις αυτό και τα λοιπά, δυσκολεύονται πάρα πολύ να γυρίσουν και να δούνε τις θετικές καταστάσεις που διαχειριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να δώσω εξήγηση σε αυτό. Γιατί του λες, εσύ ρε φίλε, έκανες αυτά και αυτά και αυτά, έχεις φτάσει να κάνεις αυτό. Δες λίγο πίσω, όλα μπορείς να τα κάνεις στην ουσία. Εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την. Να βγάλω μια θεωρία για την διαχείριση, για την πολύ καλή επικοινωνία, η οποία νομίζω είναι το εξής. Όταν κάποιος νιώθει χάλια και πάμε να τον ανεβάσουμε, αυτός λέει, δεν με παρατάσεις, φίλε, είναι χάλια. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να του πούμε, καταλαβαίνω πόσο χάλια είσαι. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι. Μόλις του πούμε αυτό το πράγμα, του το δείξουμε έμπρακτα, κλακ, ξεκλειδώνει. Αυτός με καταλαβαίνει. Και από το που γίνω αυτός που τον καταλαβαίνει, μετά ό,τι του πω θα με ακούσει. Μα εσύ έχεις κάνει αυτό και αυτό, πει, α, ναι, ρε, εσύ έχεις δίκιο. Να του πούμε, ρε, εσύ έχεις κάνει, ρε, εσύ με χάλια μου αυτός. Ναι, εσύ έχεις κάνει αυτό και αυτό, άσε με τώρα, δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις. Οπότε, αν κατευθείαν πάμε να τον ανεβάσουμε, δεν έχουμε ξεκλειδώσει τα αυτιά του. Οπότε, ό,τι και να το πούμε, θα πέσει στο κενό. Πρέπει να προηγηθεί η εμπάθεια που λέμε, να μπει στα πόδια. Μπράβο. Πρώτα η συνέστηση. Πρώτα σου έχω σε καταλαβαίνω. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι δύο πράγματα, όπως ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Πρώτα σου έχω σε καταλαβαίνω και δεύτερο σου λέω αυτό που θέλω να σου πω. Με το που σου έχω σε καταλαβαίνω, κατευθείαν στα αυτιά σου και στα μάτια σου έχω γίνει δικό σου άνθρωπο. Αυτό με καταλαβαίνει. Αυτό που θα μου πει θα μου είναι χρήσιμο. Αν κατευθείαν πάω το καλό σου, θα πει δεν με καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, ναι, αυτά δεν δουλεύουν για μένα, δεν δουλεύουν για τους άλλους. Ναι, δεν ξέρεις.
Δεν με καταλαβαίνεις, δεν μπορώ εγώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Δημήτρης Φλαμούρης, ψυχολογικά μυστικά, μπείτε στο διαγωνισμό του Public, ψηφίστε το, βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία, παραγγείλτε το από την σελίδα του Δημήτρη, dimitrisflamouris.com. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ πέρασα πολύ καλά και ελπίζω να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Ναι, μακάρι. Πιο τώρα και από κοντά, έτσι. Εννοείται. Φυσικά κάποια στιγμή, ίσως εκεί στην Αθηνά να κάνουμε το επόμενο. Στο κόφις. Έτσι. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο. Να πω καλό καλοκαίρι. Θα είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι για όλους μας. Θα το διαχειριστούμε και αυτό. Ένα καλό βιβλίο το καλοκαίρι. Πάντα βοηθάει. Καλές συζητήσεις. Να περάσουμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά. Ναι.